ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για την αρχή, διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μία από τις μοναδικές και ιδιαίτερες στήλες αυτής της εκπομπής είναι η στήλη, όπως ακριβώς την έχουμε ονομάσει εμείς, Extreme Time, Extreme Life, Extreme Point, πάντως όπως και να το πεις, εγώ δηλαδή το ονομάζω έτσι, έχει να κάνει με ό,τι πιο extreme κυκλοφορεί στις ιδιαίτερες αυτές μορφές αθλητισμού. Ξεστά. Γιατί Extreme είναι και το πρώτο θέμα με τα drifts που είχαμε παρουσιάσει. Extreme ήταν και ο κύριος Βαλής σαν Extreme Sports και όλα αυτά. Extreme όμως είναι και το πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινάμε δυναμικά. Αμέσως μετά κοντά μας για τα παιδιά θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και θα κλείσουμε με τη Λίντα προτάσεις ομορφιάς. Για πρώτη φορά στο στούντιο, γιατί τα θέματά του μας έχει συνηθίσει να είναι εξωτερικά κοντά στους αθλούμενους, στους εκπαιδευτές αλλά και τους πρωταθλητές στο είδος τους. Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος είναι εδώ κοντά μας. Τι κάνεις? Μεγάλη μας τιμή και στο στούντιο. Ναι, βέβαια, λοιπόν. Και στο στούντιο πλέον τώρα, γιατί ο κόσμος το απέτησε. Και έτσι έπρεπε. Να τα λέμε και λίγο από κοντά. Ναι, όχι, έτσι. Να τα λέμε, γιατί έχεις ετοιμάσει και πάρα πολύ ωραία θέματα. Να πούμε βέβαια ότι ο Δημήτρης Χρυσόπουλος επιμελείται τη δική του στήλη σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και πάντοτε μέσα από τα χρόνια αυτά της εμπειρίας του πάνω στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο kickboxing, στο MMA και όλα αυτά, έχει επιλέξει για σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία και αυτός είναι. Είναι ο Στέλιος Λογκινίδης, Stan the Man το προσωνύμιό του επάνω στα ρινγκ. Μάλιστα. Ένας Έλληνας ομογενής, όπου μεγάλωσε στην Αυστραλία, ποντιακής καταγωγής και έχει ανακηρυχθεί 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο kickboxing, αλλά και στο Muay Thai. Θέλω να κάνω τώρα μία ερώτηση. Muay Thai ή Muay Thai? Muay Thai είναι κοκτέιλ, Αλέξανδρε, δεν είναι... Που θα έπρεπε στην kickboxing. Κάτι σαν το μοχίτιο, ένα πράγμα. Ναι. Σαν και αυτό. Είναι Muay Thai. Δηλαδή. Muay Thai, ναι. Μάλιστα. Το Muay Thai, δηλαδή, σαν άθλημα, η διαφορά του με το kickboxing, γιατί λέμε πρωταθλητής στο kickboxing και στο Muay Thai, είναι πολύ διαφορετικό. Το kickboxing έχει χτυπήματα που έχουν μέσα τους τεχνικές από την πυγμαχία και πόδια από το καράτε, όπως είναι και το Muay Thai, αλλά η διαφορά είναι ότι στο Muay Thai μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αγκώνες, ενώ στο kickboxing δεν μπορούμε. Δηλαδή, εννοείς αγκωνιά να χτυπάμε, τύπου... Να χτυπάμε με τους αγκώνες, ενώ στο kickboxing όχι. Πονάει βέβαια, αυτό. Ναι, όλα πονάνε. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάτι τέτοιο μπορούμε, έχουν ψυχή. Και μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολλά γόνατα από ό,τι στο kickboxing. Δηλαδή, στο K1 έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ένα γόνατο στην επίθεση, όχι απανωτά γόνατα. Για να κάνουμε όμως ζημιά στον αντίπαλο. Στις δύο περιπτώσεις φοράνε γάντια, έτσι δεν είναι? Βέβαια, φοράνε μόνο προστατευτικά γάντια. Άρα σου λέω πονάει, δεν έχει γάντι. Όχι, έχει και ο αγκώνας προστατευτικό. Και στον αγκώνα όχι, φοράνε. Στα επαγγελματικά παιχνίδια φοράνε μόνο προστατευτικά γάντια. Ούτε, δεν έχουν κάποια ούτε επί καλαμίδες, ούτε επί αγκωνίδες. Στα αρέσει τεχνικά παιχνίδια χρησιμοποιούν προστατευτικά και στα γόνατα και στους αγκώνες. Για να μην τραυματίζονται οι αγκώνες. Έχω δύο βασικές ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε με το θέμα σου, γιατί εδώ ήρθες για να μας λύσεις όλες τις απορίες σαν ειδικός. Όταν λέμε K1, αυτό δεν έχει να κάνει με τη μηχανή. Με εκείνο το λαγωνικό δεν έχει να κάνει το σκύλο. Λαγωνικό K1. Το K1 είναι της εκπαίδευσης. Το K. K9. K9. Δεν ξεκινάει από το 1 όμως, ναι, ξεκινάει από το 1, είναι το μικρό 2-3 και φτάνει στο 9 που έχει μεγαλώσει το σχολείο. Το K1 γιατί το... Το K1 είναι η Ολυμπιάδα του kickboxing. Εκεί συναντιούνται οι αθλητές από πολλά διαφορετικά στυλ πολεμικών τεχνών. Και είναι το, άρα είναι με τους πρωταθλητές εκεί. Μιλάμε για το πιο ανώτερο... Το ανώτερο σκαλοπάτι. Είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη διοργάνωση. Παλαιότερα γινόταν στην Ιαπωνία, πλέον έχει μεταφερθεί στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς από την Ελλάδα, ποιος θέλει πάει εκεί? Στην Ελλάδα μας έχουν εκπροσωπήσει ο Μιχάλης Σαμπίδης, γνωστό, και ο Πάρης ο Βασιλικός. Εκεί, δηλαδή, στην Ταϊλάνδη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χρυσόπουλος λοιπόν έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και θα κλείσει βέβαια και τη στήλη του με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει επιμεληθεί με τους συνεργάτες μας, που θα δούμε γενικότερα την πορεία του αλλά και highlights από τον Stan the Man. Από την και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να μάθουμε για τον πρωταθλητή μας. Ο Λογκινίδης αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2000, όπου έκανε τον τελευταίο του αγώνα με τον Peter Graham. Είχε 101 αγώνες, 88 νίκες, 64 νοκάουτ και μόλις 8 ήττες. Ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ χαμηλό για ένα αθλητή επαγγελματικού επίπεδου. Στα πόσα χρόνια δηλαδή είναι αυτό? Σε μία δεκαετία μέσα. Πάρα πολύ. Απίστευτο. Επαγγελματικών παιχνιδιών. Πάρα πολλοί αγώνες. Και μιλάμε τουλάχιστον για 2-3 αγώνες το χρόνο. Το 1983 ξεκίνησε την καριέρα του αθλητή. Όχι την καριέρα του, ξεκίνησε το kickboxing με δάσκαλο τον Γιώργο Κόνστα και μετέπειτα είχε όλη αυτή την πορεία. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι
Τα πιο δυνατά του χτυπήματα ήταν τα low kicks που είχε, αλλά και τα κροσέ του. Και όταν λέμε low kicks εννοούμε και τα χτυπήματα τα οποία έχουν ως στόχο το τετρακέφαλο. Ήταν πραγματικά φαρμακερά και κανένας δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος μετά από 2-3 γύρους μαζί. Α, είχε δηλαδή και τεχνική δική του συμπεριφορά. Ήταν πάρα πολύ δυνατός, γιατί ήταν και βαρέων βαρών, όπως και οι αθλητές που έπαιζε μαζί τους, αλλά ήταν απίστευτα εκρηκτικός και δημιουργούσε πρόβλημα στους αντιπάλους. Σε αυτό το τύπο αθλήματος, εσύ που ξέρεις κιόλας γιατί παίζεις, θέλω να μου πεις ότι περισσότερο μετράει η δύναμη και αν το θέλεις ο σωματότυπος ή η τεχνική. Δηλαδή, μπορεί ένα άνθρωπο να μην καταλαβαίνει Χριστό και να τρώει τα μπουνίδια το ένα πίσω από το άλλο, και ένα με μία τεχνική να σου δώσει ένα ξέρεις, και να σε ρίξει λογικά κάτω. Και αυτό παίζει. Κυρίως από την εμπειρία σου, τι περνάει πιο πολύ. Προσωπικά, αυτό που έχω υιοθετήσει είναι ότι η δύναμη πρέπει να συνδυάζεται με την τεχνική. Και αυτό γιατί όταν θα παίξει με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο έξυπνος από σένα, αν και εσύ μπορεί να είσαι πιο δυνατός, τα πράγματα τότε θα είναι δύσκολα. Μάλιστα. Δηλαδή, και στους αγώνες, συγγνώμη, ναι. Και στους αγώνες όπου τα παιχνίδια αυτά είναι 12 γύρων, μετράει όχι μόνο η αντοχή και η δύναμη, βέβαια, αλλά και η τεχνική. Ναι, σε ρωτήσω κάτι. Και η στρατηγική γενικότερα. Οπωσδήποτε. Λέγοντας όμως ότι είμαι πιο έξυπνος, μα αυτά δεν διδάσκονται. Δηλαδή, δεν διδάσκεσαι τα σημεία τα οποία μπορούν να αφουπλήσουν τον άλλον. Όλα διδάσκονται και μαθαίνονται μέσα από την προπόνηση. Όμως παίζει ρόλο το τι αντίληψη έχει ο κάθε αθλητής και πώς αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του μέσα στο ρινγκ. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ρινγκ είναι το δικαστήριο. Εκεί κρίνεσαι και δεν υπάρχει περίπτωση να... Και είναι 12 γύροι κάθε... Στα επαγγελματικά... Τότε, ας πούμε, ο Λογκινίδης έπαιζε 12 γύρους. Πλέον παίζουν 5 γύρους. Από πόσο χρόνο ο καθένας? Τότε σε πολλά παιχνίδια παίξανε 12 γύρους των 2 λεπτών. Τώρα όμως παίζουν 5 γύρους 3 λεπτά. Μάλιστα. Δύσκολο όμως, παιδιά, για σκέψη τώρα. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και νομίζω και πάρα πολύ επίπονο. Δηλαδή, ξέρεις, σε ένα τέτοιο αγώνα μπορεί να τις έχεις φάει. Έχω δει δηλαδή να φεύγουν μύτες. Αλλά δεν σταματάει. Και μαζί το είδαμε, βέβαια, που είχαμε πάει στους αγώνες. Δεν σταματάει ο άλλος. Δηλαδή, με τίποτα. Είναι απίστευτο. Αλέξανδρε, να τονίσουμε ότι αυτά αφορούν καθαρά το επαγγελματικό επίπεδο. Σαφώς. Και όχι τον ερασιτεχνισμό. Μην ακούει ο κόσμος αυτά που λέμε και νομίζουν ότι πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο γυμναστήριο θα δημιουργηθούν προβλήματα στο σώμα, πάνω καλά, στο σώμα των παιδιών. Όχι, αλλά αυτά αφορούν αθλητές, επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνονται για αυτό που κάνουν και η καθημερινότητά τους μόνο είναι η εξάσκηση και η προπόνηση αυτή. Και στόχο είναι δοσμένοι έχουν... καθαρά στο κομμάτι. Αυτό. Είναι επαγγελματίες αθλητές. Πάντως όμως και αφορά... για τους γονείς μπορούμε να πούμε ότι κάλλιστα μπορούν να πάνε τα παιδιά. Υπάρχουν ακαδημίες για μικρά παιδιά. Βέβαια, στο πάρα πολλές. Πάρα πολλές και, και σε όλα τα στυλ. Και πάνω σε αυτό θέλω να πούμε, επειδή σε έχουμε κοντά μας. Είχαμε δείξει και ένα βίντεο. Και πάνω σε αυτό, επειδή σε έχουμε κοντά μας και θέλουμε να μας διασαφηνίσει όλες τις ερωτήσεις μας, είναι ότι μέσα από το kickboxing, το ξέρεις πολύ καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια, ότι πιο πολύ δεν είναι μόνο ότι μαθαίνεις κάποιες κινήσεις, ότι μαθαίνεις στο να μείνεσαι κτλ. Ότι έχεις και μία άλλη φιλοσοφία και νοοτροπία ζωής. Γιατί το kickboxing είναι μια δύναμη εσωτερική. Δεν είναι επειδή έμαθα kickboxing, μπαμ, όλη μου την παρέσει. Σε όλες τις πολεμικές τέχνες έτσι υπάρχει αυτοσυγκράτηση εκτός. Σαφώς. Και εκεί μαθαίνεις να αυτοσυγκρατήσεις πιο πολύ απ' όλα. Και μοιραίος, γιατί νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, όπως όλες τις πολεμικές τέχνες, απαγορεύεται να χτυπήσεις αν είσαι και πρωταθλητής έξω. Γιατί θεωρείται ότι είσαι δολοφονικό όπλο από μόνο σου. Σαφώς. Βέβαια, γιατί έτσι δεν είναι. Γιατί τουλάχιστον γνωρίζεις ότι το χτύπημά σου μπορεί να αποβεί μοιραίο για έναν άνθρωπο. Για έναν άνθρωπο. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο για τον Stan the Man. Ο Λογκινίδης, είπαμε ότι ξεκίνησε το 1983 με δάσκαλο τον Γιώργο Κόνστα, όπου στέφθηκε πρωταθλητής βαρέων βαρών στην Αυστραλία και μετά άνοιξε τα φτερά του για την Αμερική. Εκεί κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών στο kickboxing. Και εν συνεχεία προχώρησε στο K1 της Ιαπωνίας. Mm-hmm. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Στέλιος Λογκινίδης, ο Ερνέστο Χούστ και ο Φρέντ Ρόγερς είναι τρεις αθλητές όπου έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα σε τρία διαφορετικά στυλ. Kickboxing, Muay Thai και τίτλους παγκοσμίου βεληνικούς. Ο Λογκινίδης συνεχίζοντας την καριέρα το 1990, μετά από αρκετές προκλήσεις, στον Ντένις Αλέξιο, τον τότε 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Νομίζω δεν είχε δεχτεί να παίξει μαζί του. Όχι. Απλώς από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει στο Λογκινίδη, μάθαμε ότι τον απέφευγε. Ο λόγος είναι γιατί διέκρινε ότι θα έχει πρόβλημα στο ρίγκ με τον Λογκινίδη
Και όλα αυτά πιστεύω ότι δημιουργούσαν φόβο. Συγγνώμη, υπάρχει το δικαίωμα αυτό σε έναν αγώνα που μπορεί να επιλεχθεί να παίξει με σύνδεση. Όχι, δεν είχε επιλεχθεί. Απλά είχαν γίνει προτάσεις ότι καλό είναι να παίξουν οι δύο αυτοί πρωταθλητές και εκείνος με κάποιο τρόπο απέφευγε σε. Ο Λογκινίδης ήθελε να πάρει τον τίτλο από τα χέρια του 9 φορές του παγκόσμιου πρωταθλητή Ντένις Αλέξιου. Ο Ντένις Αλέξιου ήταν αυτό που. Μετά... Έλληνας είναι. Όχι, είναι Αμερικάνος. Και είναι αυτό που διαδέχτηκε τον Jean-Claude Van Damme. Στις επόμενες ταινίες του. Α, ναι. Ναι, ναι. Τον έχουμε δει σε αρκετές ταινίες. Είναι χαρακτηριστικός με το μουστάκι. Άρα, ο κάθε άνθρωπος από αυτούς, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ένα καλό σημείο που ο άλλος, αν δεν τον έχει πολύ καλά μελετήσει, φοβάται πάρα πολύ να ανέβει στο ρί. Βέβαια. Είναι, ας πούμε, τώρα σαν να πει, τι να σου πω τώρα, σε έναν παρουσιαστή να βγει απέναντί μου σε. Καλά, πώς έχεις καταλάβει, αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν έχει γίνει. Ούτε επρόκειτο. Πάμε λοιπόν στο 1990, όπου ο αγώνας αυτός κλείστηκε μέσα στη Μελβούρνη, την πατρίδα τότε του, την πατρίδα του Λογκινίδη. Εκεί γεννήθηκε, είπες. Εκεί γεννήθηκε. Είπαμε ότι είναι Έλληνας ομογενής ποντιακής καταγωγής. Οι απαιτήσεις του Ντένις Αλέξιο τότε ήταν λίγο εξωπραγματικές. Ζήτησε το ποσό των $40,000 για να αγωνιστεί, ένα ποσό αρκετά μεγάλο για την εποχή, αλλά και να φορέσουν και προστατευτικά παπουτσάκια. Είναι κάποια παπουτσάκια που καλύπτει το κουτουπιέ των αθλητών και τα δάχτυλα. Βέβαια, τώρα για έναν 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να ζητήσει σε επαγγελματικό παιχνίδι να φορέσει προστατευτικό παπούτσι. Αδυναμία, έδειχνε αδυναμία. Mm-hmm. Ο Λογκινίδης, επειδή ήταν ένας αθλητής που τον ένοιαζε μόνο η διάκριση και είχε δίψα για το ρινγκ, δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα, αλλά και ούτε να πάρει, ούτε ένα δολάριο αμοιβή. Σόπα. Και όμως. Το έκανε φιλανθρωπικό, δηλαδή. Δεν το έκανε φιλανθρωπικό. Το έκανε γιατί ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος και ήθελε να πάρει τον τίτλο του. Μέσα από τα χέρια του Αλέξιου. Έπρεπε να ρωτήσει, δηλαδή, ο άλλος τον άλλο συμπαίκτη για να βάλει παπουτσάκια. Δεν μπορείς από μόνος του, ας πούμε, να το επιλέξει. Σε έναν αγώνα επαγγελματικό, το να φορέσεις παπουτσάκι είναι κάτι που ανήκει στον ερασιτεχνισμό. Είναι αντίθετο τη λογική και τη προπόνηση που έχει κάνει. Δεν κάθε άνθρωπο. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι, μπορεί, αλλά συνήθως νομίζω ότι περνάει η καθαρίστρια πριν. Και τα καθαρίζει. Εκτός, στην μια παραλία. Και. Εκείνο το βράδυ, ο αγώνας ξεκίνησε και ο Ντένις Αλέξιου έμεινε πάνω στο ρινγκ ακριβώς 7 δευτερόλεπτα. Επάνω σε ένα low kick του Στέλιου Λογκινίδη, προσπαθώντας να μπλοκάρει το πόδι του, θρημάτισε το καλάμι του σε 6 σημεία. Βέβαια, προς απογοήτευση του κοινού, που δεν πρόλαβαν να δουν καν την έκβαση του αγώνα και όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Ο Λογκινίδης, βέβαια, στέφτηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και κέρδισε και την έγκλη όλων αυτών των αθλητών του παγκόσμιου kickboxing. Συγγνώμη, ποιοι τον είχαν τελικά κερδίσει αυτόν τον αθλητή. Σχεδόν πάρα πολλοί αθλητές. Η καριέρα του είχε μόνο 8 ήττες. Πάρα πολύ. Τρομερό, Πάρα πολλοί αθλητές είχαν κερδίσει τον Ντένις Αλέξιο. Ο Λογκινίδης όμως ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος. Για 6 μήνες προετοιμαζόταν πάνω στα βουνά. Έκανε την προπόνηση καθαρά για Ολυμπιακούς αγώνες, μπορούμε να πούμε. Τελικά ότι δεν έκανε μόνο σωματική αλλά και πνευματική πολύ προπόνηση. Ναι. Στηριζόταν πάρα πολύ στο πνεύμα. Επίσης, άλλος ένας αγώνας που έμεινε στην ιστορία είναι αυτός ο αγώνας με τον Μπράνκο Σίκατης, ο οποίος στέφτηκε το 1993 πρωταθλητής K1, όπου για 12 γύρους των 2 λεπτών ανταλλάσσαν χτυπήματα με τον Λογκινίδη απανωτά. Βέβαια, και μείνανε και διορθή. Ο αγώνας έληξε χωρίς νοκάουτ, με απόφαση κριτών. Ο Λογκινίδης, στα χτυπήματα, στα σημεία. Ναι, ναι. Ο Λογκινίδης στέφτηκε νικητής, αλλά ο Μπράνκο πήρε ως σουβενίρ το ματωμένο τετρακεφαλό του. Μάλιστα. Ειλικρινά βγήκε σακατεμένος από το ρινγκ. Εντάξει, ναι. Νομίζω πως ήταν αρκετά. Είναι λίγο extreme, είπαμε, η στήλη και πρέπει να μιλάμε για τα extreme sports. Ανετρίχησα. Επίσης, με άλλα μεγάλα ονόματα που αγωνίστηκε ο Στέλιος Λογκινίδης είναι ο Άντι Χαγ και ο Φρανσίσκο Φίλο, οι οποίοι είναι αθλητές του Κιόκουσιν Καράτε. Αλλά έχουν παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια στο K1. Τι είναι αυτό το καράτε? Είναι Κιόκουσιν καράτε. Είναι ένα καράτε που έχει ιδρυθεί από το Μασουτάτσο Γιάμα. Αυτού. Έναν πρόσφατο. Με ρωτήσει πάλι. Έναν Ιάπωνα που πέθανε πρόσφατα το 1994, ο οποίος προκάλεσε όλους τους δασκάλους των πολεμικών τεχνών τότε. Ήταν Κορεάτης. Και έγινε τιμητικά Ιάπωνας, γιατί έφτασε το άθλημα στην κορυφή.
και ξεχώρισε για το δυναμικό του στυλ και για την σκληράδα του. Πώς το έχουν γενικά από εκείνες τις χώρες, από τα σαμουράι χρόνια και τα λοιπά. Γενικότερα η Ιαπωνία είναι η Μέκα των πολεμικών τεχνών. Αλλά... Και των προϊόντων. Ναι, στις πολεμικές τέχνες όμως ξεχωρίζουν γιατί έχουν τρομερή υπομονή και θέληση. Ένας Ιάπωνας μπορεί να κάνει σε μία μέρα 1000 λαχτίσματα για να μάθει το και ένα πόδι. Δεν έχουν κιλά και αυτά. Είναι καθαρά δουλεύουν με το μυαλό. Ναι, έτσι, ναι. Έχουν τρομερή πειθαρχία. Πράγματι. Μάλιστα. Πλέον ο 48χρονος Λογκινίδης έχει αφιερωθεί στην προπονητική του καριέρα, όπου μέσα από το γυμναστήριό του έχουν περάσει αρκετά μεγάλα ονόματα του kickboxing και ο δικός μας Μιχάλης Ζαμπίδης, που τον είχε μοιήσει στον χώρο αυτόν, αλλά και το έμαθε τα μυστικά και το πρόσφερε τις γνώσεις του ο Λογκινίδης για όλο αυτό το άθλημα. Μικρός είναι στην ηλικία ο άνθρωπος. Πολύ μικρός. Ναι, είναι μικρός. Ναι. Ούτε καν 50. Επίσης, ο Λογκινίδης διατηρεί φιλία με πολλούς Έλληνες παλέμαχους αθλητές, που τώρα είναι δάσκαλοι, θα αναφέρουμε... Μπορεί να μην τους συμπεριλάβουμε όλους. Αυτός που θα αναφέρουμε είναι ο Σοκράτης. Καλά, μα ξεχάσουμε κάποιον τώρα, συγγνώμη, ναι. Εντάξει, λογικό δεν λύγει. Είναι ο Πάρης Βασιλικός, ο Σοκράτης Καραΐτης, ο Γρηγόρης Πιστικός, αλλά και ο Γιώργος Μάλιος, ο οποίος, για τον οποίο έχει αναφέρει ότι είναι ο καλύτερος όλων και μπορεί να φτιάξει έναν αθλητή τόσο ψυχικά όσο και σωματικά για να ανέβει πάνω στο ρινγκ. Και είναι όλοι ονόματα γνωστά. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Όλοι μιλάμε για μια απίστευτη καριέρα τώρα στο αντικείμενο. Ναι, έτσι, και που έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Παγκόσμια. Αν μπορούσαμε να κλείσουμε και να πούμε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο από τη δική σου εμπειρία και από το θέμα που έχει αμεληθεί, τι θα λέγαμε. Να αναφέρω, Αλέξανδρε, θα φτάσουμε και σε αυτό, ότι η Αυστραλία τον τίμησε με το μεγαλύτερο φόρο τιμής για έναν αθλητή. Mm-hmm. Τον ένταξε στην αίθουσα αθλητικής δόξης της Αυστραλίας, Sports Australia House of Fame, για την προσφορά του στο άθλημα και για το μεγάλο του σεβασμό γενικότερα στον αθλητισμό. Κάτσε να δείτε που θα γίνει και ταινία αυτός ο άνθρωπος μια μέρα. Ναι, ίσως, όχι, λάτε, αφού είναι παγκόσμια γνωστός. Ναι. Να επανέλθω σε αυτό που με ρώτησε ο Αλέξανδρος. Το μότο του είναι ότι το μυαλό, το πνεύμα και το σώμα πρέπει να συνεργάζονται σαν μια ομάδα. Διαφορετικά, αν λείπει ένα από τα τρία, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει και ο αθλητής να φτάσει να είναι στην κορυφή. Σωστά. Πρέπει και αυτά και τα τρία να είναι μαζί. Σαφώς. Πολύ σωστά. Σωστότατο. Σε όλη τη ζωή, έτσι, όχι μόνο την αθλητή. Πολύ σωστό. Θέλω να πούμε βέβαια. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Όχι. Okay. Αυτά έχουμε. Θέλω βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα από ένα βιντεάκι έτσι, για το κλείσιμο τη ιδιαίτερη αυτή στήλη που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Χρυσόπουλος να πάρετε λίγο γεύση γενικότερα για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα από του αγώνε του δείχνουν πραγματικά και την προσωπικότητα και το χαρακτήρα αλλά και το δυναμισμό του. Πάμε στο βίντεο αυτό το πολύ ωραίο αφιερωματικό και όταν επιστρέψουμε. Με Κωνσταντίνα Παπαϊόν εδώ κοντά μας, αφού έτσι πήγαμε πολύ δυνατά, θα δούμε τι έχει ετοιμάσει για τους δικούς μας φίλους. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, Δημήτρη Χρυσόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα με άλλα θέματα εξωτερικά ή όχι. Αλλά να μας έρχεται και εδώ, μας αρέσει. Λοιπόν, και επιστρέφουμε. Το βίντεο παρακαλώ. What the fuck are you doing here? Double crossed, tossed into a cell, locked inside a cage and betrayed by a cop. Had to watch his back trap, some rat just set him up with a smack and got played. This man they call Ajax. Spent 2 years ducking and weaving, leaving suckers bleeding, fucking them up, bruised and beaten. Treated like scum, waiting in a cell, cold, waiting for the day he could escape from this hellhole. Sold out by his man Saunders, undercover law enforcement. It didn't go according to plan, he got left in the lurch. Shit. To take it as a mistake, another lesson learned. Burnt bridges, deserted working in the business. Can turn your nerves to shit, dealing with crimson snitches. Scheming bitches can bring a grown man to tears and have you asking, what the fuck are you doing here? Corrupt coppers and drug doctors, they can't stop us, the streets are our office. And our office are too hard to refuse, so we're asking you to walk the path in our shoes. Fuck corrupt coppers and drug doctors, they can't stop us, the streets are our office. And our office are too hard to refuse, so we're asking you to walk the path in our shoes. Human nature,
autopsy of my body for a shoddy autopsy and write it down on some paper. A coroner's job and a forensic photographer. I'm honestly lost but still remember that copper's car. Leaving me stranded, the sucker with Saunders. A bag of the smack and speaking into recorders at the station. In the groove, had me facing a stint in the booth for the purchase, you're blatantly mistaken. I was doing work for the blue boys. Can't believe I'm sitting here and answering new toys. I was innocent. Left me stranded in a prison with a mission unfinished. You must be kidding, ridiculous outcomes. But now that I'm out, son, I'm making my main aim to clear my name frame. I doubt one person believes me. I've learned that you see, like the core of an apple, I tackle battles in 3D. Fuck corrupt coppers. Even if he smiled, I bet he's got that one. Inside leg kick, coming back with right. Left and right hooks. Left and right by Branko. Poor Stan was a little bit of balance. Big one. Points winner and still champion of the world. And drug doctors, they can't stop us, the streets are our office. And our offers are too hard to refuse. So we're asking you to walk the path in our shoes. Fuck corrupt coppers and drug doctors, they can't stop us, the streets are our office. And our offers are too hard to refuse. So we're asking you to walk the path in our shoes. Choose, choose. What the fuck are you doing here? Here.